Σας ρωτάω γιατί το νόμο αυτό ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από αύριο το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και το ψήφισε και η Νίκη. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, έτσι, αν αυτό θεωρείται ότι συνάδει με τις αρχές που υποτίθεται ότι έχει το συγκεκριμένο. Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε άλλο ένα νομοσχέδιο, άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα που οδηγεί στην εγκαθίδρυση μιας ελληματικής δημοκρατίας, αυτής της πολιτικής ορθότητας. Σήμερα η ελευθερία του λόγου φημώνεται εντελώς. Από σήμερα ο ελεύθερος δημόσιος λόγος θα λογοκρίνεται. Αυτό εδώ είναι το νομοσχέδιο το οποίο επιβάλλει τη φήμωση του διαδικτύου και τη λογοκρισία της ελεύθερης γνώμης και όχι το προηγούμενο το οποίο αφορούσε την αντιμετώπιση της διάδοσης συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων της Ισλαμικής τρομοκρατίας όπως βιασμοί, ανθρωποκτονίες, απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις. Όποιος σήμερα ψηφίσει ναι σε αυτό εδώ το νομοσχέδιο βάζει τα φόπλακα στην δημοκρατία. Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ανήκει απέναντι σε αυτήν την αντιδημοκρατική πολιτική φαυλότητα του πολιτικού παρόντος νομοσχεδίου, θα σας πει ένα ξεκάθαρο όχι και θα το καταψηφίσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδομένου ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον εκτεταμένης χειραγώγησης του τύπου και της πληροφορίας, όπως άλλωστε ανέδειξε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το διαδίκτυο με τα όποια προβλήματα και τις στρεβλώσεις του είναι ένα από τα τελευταία προπύργια ελευθερίας λόγου και σκέψης. Αυτή την ελευθερία επιχειρεί να περιορίσει και να φημώσει η DSA μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου με τις ευλογίες φυσικά της κυβέρνησης και για τον λόγο αυτό το καταψηφίζουμε απερίφραστα, καλώντας και τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ολισθαίνει σε έναν όλο και πιο σκοτεινό κατήφορο ψηφιακού ολοκληρωτισμού και μεθοδεύει ένα ζωφερό μέλλον για την ελευθερία όλων μας. Γι' αυτό η Νίκη είναι ξεκάθαρα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις μεθοδεύσεις της. Σας ευχαριστώ.